Σήμερα θα μιλήσουμε για μια κλασική περίπτωση βλάβης και το λέω και σε σένα φίλε μου Σταύρο που με συντροφεύεις αυτό τον καιρό που είσαι πίσω από την κάμερα και με φωνάζεις, πώς με φωνάζεις, μ' αρέσει. Αρχιμάστορα. Κλασική περίπτωση βλάβης. Με φώναξε ένας φίλος εδώ δίπλα στο ξενοδοχείο, μου λέει Στράτο έλα δύο λεπτά, σε παρακαλώ να πήρα μια καινούρια μπαταρία γιατί αυτή έχει χαλάσει, να την αλλάξουμε. Συνήθως η αλλαγή μιας μπαταρίας λουτρού είναι σχετικά εύκολο πράγμα, γιατί οι αποστάσεις είναι σχεδόν ίδιες, 15,5-16 εκατοστά. Συνήθως βγάζουμε τη μία μπαταρία και βάζουμε την άλλη. Αυτή όμως επειδή είναι παλιό μοντέλο είναι στα 15,5 εκατοστά κέντρο-κέντρο και αυτή που έχουμε έξω είναι στα 16 εκατοστά. Βγάζοντας εγώ τετραπέραντος τις γνωστές καμπάνες από εδώ, λέω πάνω στο χέρι γάμο, βγάζοντας τις καμπάνες από εδώ, είδα ότι έχει βρωμιά και είχαν οξυδωθεί αυτά εδώ πέρα και του λέω φίλε καλά είναι αφού έχει μπαταρία καινούρια και καινούρια γόνατα και τα λοιπά, να τα αλλάξουμε, είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει πιπίλα γιατί έτσι μου αρέσει και εμένα. Πολλές φορές αφήνουμε τις καμπάνες όσες έχουν, βάζουμε την μπαταρία και φεύγουμε. Τι γίνεται όμως, βγάζοντας την μπαταρία και προσπαθώντας να ξεβιδώσω το από εδώ το γόνατο, τάκ, με μένει το γόνατο στο χέρι. Μου έμεινε το γόνατο και αυτή εδώ πολύ χάλια. Είναι η προσθήκη. Ο Χριστός και η Παναγία. Και είναι η προσθήκη. Πολύ χάλια. Απορώ μάστορα πώς παίρνω από εδώ νερό. Δεν είναι μόνο το νερό. Πού θέλω να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω και θέλω σε αυτό να δώσετε βάση όλοι σας. Αυτό θέλω τώρα να με προσέξεις καλά. Γιατί συνέβη αυτό. Εδώ υπάρχει μια εξάγωνη προσθήκη κακής ποιότητας. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μια προσθήκη καλής ποιότητας γαλβανιζέο, ριχάλκινη μάλλον, να φτάσει σε αυτό το σημείο. Το καταλαβαίνεις φαντάζομαι έτσι. Και αυτή και αυτή. Ήταν από πίσω, δεν ξέρω πόσο χρονό μπορεί να είναι, έτσι, κοίταξε εδώ πέρα, δείξε εδώ κοντινό. Πολύ χάλια. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, εδώ παιδιά είναι καθαρά κακής ποιότητας εξάγωνη προσθήκη. Κακής ποιότητας, είναι πάτε σε ένα μαγαζί. Έλα ρε τώρα, πάτε σε ένα μαγαζί. Αυτό το 1 ευρώ, δηλαδή, κοίταξε τώρα δουλειά που ανοίξαμε. Ναι. Γιατί, για ένα ψωρο ευρώ. Πέρα από αυτό, συνήθως οι περισσότερες μπαταρίες πλέον είναι κινεζιά. Δηλαδή όταν πας να πάρεις μια μπαταρία με 30-40 ευρώ, πήγα να την ξεβιδώσω από εδώ, τσαλάκωσε κατευθείαν. Εδώ βλέπεις που πιάνει το λαστιχάκι. Κοίταξε πώς, τι πατούρα κάνει μέσα στο λαστιχάκι. Ναι. Αυτό είναι πολύ κακό. Εδώ φέξερε κιόλας. Το βλέπεις. Ναι. Αυτό φταίει ότι το γόνατο δεν έχει αρκετό ψωμί που λέω εγώ εδώ πέρα. Δηλαδή τώρα οι Κινέζοι, επειδή όλα τα υλικά λέει, εγώ δεν τα ξέρω, τα κάνουν με το κιλό. Προσπαθούν να γλιτώσουν ό,τι μπορούν από όπου μπορούν. Δηλαδή άμα σε δείξω μετά κάτω στην κάσα μου που έχω κάτι γόνατα από ακριβές βρύσες και θα στα δείξω και σε σένα, θα δεις ότι η διαφορά τους και στο βάρος και στην ποιότητα και σε όλα είναι τεράστια. Και ερχόμαστε... Μας τώρα μία παρένθεση. 10. Να ακούσει και ο κόσμος. Μία φτηνιάρα μπαταρία που λέμε κινεζιά, όταν το γυρνάμε στη βρύση από το ντουζ, εκείνο το πυράκι μέσα, για να ακούσει και ο κόσμος, υπάρχει κάποιος τρόπος να συντηρείται? Φυσικά. Γιατί πονάνε εκεί τα... Ωραία. Συνήθως... Εδώ πέρα το... Ναι, το κατάλαβα, εντάξει. Πρόσεξε. Συνήθως, δεν ξέρω η συγκεκριμένη, βλέπεις εδώ πέρα το αξονάκι που έχει. Που σαν άλεν είναι. Δεν είναι, το συγκεκριμένο δεν είναι άλλο, νομίζω με ένα κλειδάκι. Το δικό μου σπίτι είναι άλλο. Μπράβο. Πολλές φορές ανοίγει και από εδώ κάτω. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Παίρνεις όλο τον μηχανισμό, τον καθαρίζεις, το συντηρείς και το ξανακάνεις. Ένα άλλο που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι. Μπράβο, πολύ ωραία ερώτηση. Είναι ότι αν έχεις
στη μέση την μπαταρία και το τραβήξεις αυτό και δεν έχει αρκετή πίεση το νερό, ξαναγυρνάει στο ρούχο. Αυτό ακριβώς κάνει το δικό μου. Μπράβο. Αν την ανοίξεις, τη βρύση στο τέρμα, τότε πάει. Μπράβο. Δεν είναι χαλασμένη βρύση. Ναι. Είναι έτσι φτιαγμένη. Α. Δηλαδή, κάνεις ντουζ στο τέρμα και λες ότι δεν θέλω άλλο. Την κλείνεις, παπ, αυτό αυτόματα κατεβαίνει. Πέφτει κάτω, ναι, για να γυρίσει τη βρύση. Αυτό στην ουσία κρατιέται με την πίεση, μπορώ να πω. Σωστό. Μπράβο, ωραία ερώτηση. Αλλά σίγουρα επισκευάζεται. Έγινε. Αυτή τη βρύση, ναι, θα την πιάσουμε να την να κάνουμε, τη λύσουμε, να κάνουμε και να σας δείξω, όπως την πάτησε ένας φίλος μου, μια που το ανέφερες, ακόμα και αυτά εδώ αλλάζουν. Α. Έχει ένα αλενάκι εδώ μέσα, το βλέπεις, ναι. Βάζεις το αλεν, το ξεκινώνεις, να το πάρεις. Ωραία, αυτή τη βρύση, ρε εσύ, αυτή είναι και ideal standard. Εντάξει. Καλή βρύση. Είναι πολλόχρονο. Κοίταξε εδώ πέρα όμως τι συμβαίνει. Oh. Η ποιότητα, φίλε, η ποιότητα του νερού είναι μεγάλη υπόθεση. Πάνε, πάρε την πιο καλή, την πιο ακριβή βρύση, πάρε ό,τι θες. Αυτό εδώ το πράγμα δεν έχει να κάνει ούτε με την ποιότητα, δηλαδή κινησιά. Εγώ δεν αντιλώ να μην πάρεις, όπως λέω πάντα. Το καλύτερη βρύση είναι αυτή που μπορώ να αγοράσω. Ξέρω να πάω να πάρω μια 200 ευρώ που τη λυμπίζουμε, αλλά εγώ τα λεφτά μου με φάνουν μέχρι 40 ευρώ. Στράτο, τι να κάνω. Τι να κάνεις. Πρώτα απ' όλα να προστατεύσεις την περιουσία σου, βάζοντας φίλτρα νερού. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν θα σε πω εγώ τι θα κάνεις, ανάλογα με την περιοχή που είσαι θα κάνεις και ανάλογα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της βρύσης. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της βρύσης. Πολλοί μας τώρα κάνουμε και ένα λάθος. Μόλις κλείνουμε τα νερά από το σπίτι μας για να αλλάξουμε μια μπαταρία, μια βρύση, μια τέτοια, πάμε και την τοποθετούμε την βρύση κανονικά και δίνουμε τα νερά που έχει πάρει τα κατακάθια και βουλώνουν μέσα τις σίτες. Άπειρες. Ενώ έπρεπε να ελευθερώσουμε τη σίτα. Μπράβο ρε φίλε, έτσι. Με το που βάζεις, ναι, μια καινούρια και λέμε, βρύση. Και καινούρια βρύση δεν είναι καλή. Μπράβο. Ναι. Με το που βάζεις μια καινούρια βρύση, πολύ απλά ξεβιδώνεις τη σίτα, ανοίγεις τη βρύση σιγά σιγά, τυχώς σκουπιδάκια να φύγουν και πάντα τη βρύση, δηλαδή. Μπράβο, με έδωσε ωραία πάσα. Όταν εγώ θα σε στείλω πέρα να πάω να μ' ανοίξει τα νερά, ο μάστορας ή ο ένας αφήνει τη βρύση τέρμα ανοιχτή, τυχώς σκουπιδάκια να περάσουν όλα μέσα από το μηχανισμό, να μην είναι μισό ανοιχτή και φρακάρει κανένα σκουπιδάκι, γιατί αυτή τη βρύση θα την πάρουμε και θα την κάνουμε εγχείρηση τώρα, να δούμε πώς είναι από μέσα. Πέρα από αυτό, αφού είπαμε και θα πούμε και άλλα εδώ, η κατάσταση με τα άλλα τα και αυτά δεν το συζητάω. Παιδιά, δεν φταίει πάντα. Για μένα, 9 στις 10 φορές δεν φταίει ούτε η βρύση, δεν φταίει ούτε αυτόματος πληρώσεως, ούτε ομοιωτής πίεσης. Φταίει η κακή ποιότητα του νερού. Όλα από εκεί ξεκινάνε, αδερφέ. Όταν έχεις καλή ποιότητα, δηλαδή αυτή η βρύση τώρα, η ideal standard που βλέπω, δεν είναι κακή, δεν τις λες κινεζιά. Είναι από τις καλές. Κοίταξε την όμως πώς έγινε. Τέλος πάντων, και αφού αδερφέ έρχομαι εδώ να σου αλλάξω τη βρύση, να αλλάξουμε τη βρύση στο φύλλο, έρχομαι εδώ πέρα. Πάω να αλλάξω και το άλλο το γόνατο. Πιάνω εδώ το εξάγωνο, το πάσω. Το γυρνάω μία. Εδώ, έλα πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Έχω φάει φρίκι τώρα. Εδώ, ρε. Εδώ. Το ξεβιδώνω μία. Το ξεβιδώνω τρεις. Βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Το αποτέλεσμα έχει ξεκολλήσει από μέσα το πάσο. Από την πιπηρό τη σωλήνα. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να τα πόσουμε εκεί πέρα και να πάρουμε το ίδιο μόλις κουμπώσουμε. Αυτό εδώ έχει τελειώσει τώρα. Εντάξει. Τώρα θέλει σκάψιμο. Ωραία. Να βρω. Για να, πιάσουμε το τέτοιο. Όχι, πρέπει να βρω σωλήνα, να την κόψω και να βάλω καινούριο. Έχει τελειώσει, δηλαδή τώρα εδώ έχει ανοίξει μια δουλειά, εγκεφαλικό, τη βλέπω είναι μπλε χρώμα, θα δούμε και τι μάρκα είναι, δηλαδή τώρα φταίει πιπηρό. Δηλαδή εγώ τώρα σαν μάστορας ή εσύ από κάτω που θα γράψει σχόλιο, όπως με λένε πολλοί από την Αθήνα, επιμένετε ότι αυτά τα προβλήματα δεν θα τα είχες, μου λέει, με χαλκό. Σας πληροφορώ ότι όταν ήμουν στη Βόνιτσα στο φίλο μου τον Κώστα, είχε μια διαρροή μέσα στο πλακάκι και πώς δεν έβγαλα εκείνο το βίντεο. Πενδεδημένο χαλκό Φ15, η διαρροή ήταν δίπλα στην πόρτα,
Σκάψαμε για λίγο, έκοβα την επένδυση και μετά στο ένα μέτρο μακριά αποδείχθηκε ότι ήταν τρίπια η σωλήνα η επενδεδημένη χαλκού. Για μένα δεν υπάρχει καλό και κακό εξάρτημα, υπάρχει σωστή και λάθος τοποθέτηση και ποιότητα. Για τους φίλους από την Αθήνα που μου λένε συνέχεια χαλκό, χαλκό, χαλκό και με έχετε ζαλίσει το κεφάλι, εγώ δεν αντιλέω ότι δεν είναι καλός ο χαλκός, αλλά σας πληροφορώ ότι αν βάλουμε χαλκό, ας μην πούμε για εδώ στη Χαλκιδική που είμαστε, αλλά ας πάμε λίγο πολύ γύρω παραπάνω, η Φλόρινα, η Κοζάνη, ο χαλκός, αδερφέ, δεν θα βγάλει ούτε μία μέρα, ούτε μία νύχτα. Εκεί τα υδρόμετρά μας όλοι τα κουκουλώνουμε καλά και η μικρότερη ζημία που παθαίνουμε συνήθως το χειμώνα είναι να μας πάνε τα υδρόμετρα. Έτσι. Το τζάμι από πάνω. Οπότε δεν θέλω να φτάσουμε στο τρυπάκι, εγώ που λέω πιπυρόδαγκωτο, σας έχω πει και σε άλλα βίντεο, όταν δουλεύω εξωτερική εγκατάσταση, δηλαδή θα κάνω κάνα φίλτρο, παίρνω από την κάσα μου ό,τι να είναι και τα κουπανάω εκεί πέρα, γιατί δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, με την έννοια ότι αυτό που το έχω μπροστά μου ελεγχόμενο δεν πρόκειται ποτέ να σκεπαστεί, οπότε βάζω ό,τι έχω. Ένα-ένα. Εδώ τώρα όμως, αυτό εδώ πέρα, εγώ τι θα πω δηλαδή, ότι φταίει πιπυρό που έχει ξεκολλήσει από μέσα το πάσο. Τι φταίει. Εγώ θα σας πω τι φταίει. Τι έχω καταλάβει εγώ όλα αυτά τα χρόνια και θα το μοιραστώ μαζί σας. Και στην πιπυρό έχει ποιότητες. Έχει ποιότητες σωλήνα. Δηλαδή βγήκαν κάτι σάπιες τώρα, τουρκικές, δεν ξέρω από πού στο, να μην εκφραστώ χειρότερα, και έρχονται και βγάζουν κακό όνομα στην πιπυρό. Εγώ σε πολυβουτάν, ακουαθέρμιν, ντεπλάστ, μέχρι τώρα δεν το έχω συναντήσει αυτό το πρόβλημα. Αυτό τώρα εδώ πέρα με τρέλανε, το κόντεψα να κάψω τον εγκέφαλό μου τώρα. Ξεκίνησα με αυτό εδώ πέρα, πήγαμε εκεί και τώρα αυτό πρέπει να βγει τελείως. Πρέπει να βγει τελείως, να βρω τη σωλήνα που είναι, να κόψω, να φτάσω, να ανοίξω μια τρύπα τώρα, να χωράει το μηχάνημα να κολλήσω κιόλας. Αυτό τώρα είναι εγκεφαλικό ή αυτά εδώ. Δηλαδή ξεκινάς εσύ απλά μόνος σου να αλλάξεις μια μπαταρία. Ποιότητα υλικών, τελείωσε. Παιδιά, έχει γεμίσει η ελληνική αγορά, δεν ξέρω για τη διεθνή, με πολύ σαβούρα. Εγώ τα παλιά τα χρόνια όταν δούλευα υδραυλικός, πηγαίναμε στο μαγαζί και παίρναμε, ας πούμε, γαλβανιζέ εξαρτήματα και σωλήνα. Ξέραμε ότι η σωλήνα μας είναι η πράσινη, είναι η management. Ξέραμε ότι τα υλικά μας, γωνίες, ταφ, γαλβανιζέ, ήταν όλα καμπάνα. Όλα καμπάνα ήταν. Τώρα δεν ξέρεις από πού να προφυλαχτείς. Τώρα έφτασαν τα εξαρτήματα, τα γαλβανιζέ, την καμπένα να μην υπάρχουν στην αγορά. Πάω σε μαγαζιά και μου λέει τρελός είσαι. Το καμπάνα είναι με την τζάπαν, γιαπωνέζικο αν θυμάμαι καλά. Και τώρα έχει γεμίσει ο τόπος η σαβούρα. Ακόμα και στα οριχάλκινα τα εξαρτήματα που σας λέω να προτιμάτε οριχάλκινα, εκεί να δεις σαβούρα. Λίγο προσοχή και το λέω σε σένα που είσαι νέο παιδί και σε εμάς τους φίλους του καναλιού. Παιδιά, το φτηνό το εξάρτημα, να είστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα το βρείτε μπροστά σας. Αυτό θα είναι πίσω εκεί και θα σε περιμένει στη γωνία. Δεν έδωσες 2 ευρώ, 3 ευρώ, εγώ θα σας δείξω μετά τα εξαρτήματά μου. Έχω και εγώ κάποια τα οποία δεν είναι η ποιότητα που θέλω, πρόσεξε τι σου λέω, αλλά όταν είναι να το θάψω μέσα ή να το βάλω σε δύσκολο σημείο, εκεί δεν, όχι δεν τσιγκουνεύομαι, δηλαδή αν δεν το έχω, απλά δεν το βάζω. Αυτό θα το βρεις μπροστά σου αδερφέ. Αυτά για τώρα, συνεχίζουμε τώρα εδώ έφαγα, μην τον πατάς ακόμα ρε, κάτσε να κάνω τον επίλογο ρε. Τώρα μέχρι τώρα έκανα τον πρόλογο, τώρα κάνω τον επίλογο. Αυτά για τώρα, θα συνεχίσουμε να δούμε εδώ τι θα συναντήσουμε. Δηλαδή από μια απλή αλλαγή μπαταρίας, φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα να δούμε τι θα μας βγάλει άλλο. Έτσι, προσεκτικά την καλή τέτοια μας. Και συνεχίζουμε αφού φάγαμε τη στεναχώρια εδώ πέρα. Σε λίγο έσκαψα όσο το δυνατόν λιγότερο εδώ πέρα για να κάνουμε τη ζημιά. Μάλλον για να κένισε το βλέπω του μπάι. Βγάλαμε από κάτω το ποδαρικό από το λιπτήρα, το οποίο ποδαρικό πολλές φορές το βάζουμε στάνταρ, αλλά θα σας πω ότι το ποδαρικό μια φορά στο τόσο καλό θα είναι να βγαίνει, να είναι έτσι φτιαγμένο, να μπορεί να βγαίνει, γιατί θα σας δείξω τι μαζεύει από πίσω.
Και αυτό το ποδαρικό, να ξέρεις ότι πολλές φορές οι βρωμιές που κρατάει από πίσω είναι αυτή η μυρωδιά μπατακύλας που συναντάμε στο μπάνιο μας και δεν ξέρουμε από πού είναι. Καθαρίζει η νοικοκυρά. Εδώ προσπάθησες να ξυλώσεις το σπιράλ και έφυγε μαζί με το διακόπτη. Ο διακόπτης είναι γωνιακός τζιμπέριο. Τους θεωρώ από τους πολύ καλούς διακόπτες. Αλλά επειδή η ποιότητα των νερών εδώ πέρα είναι να μην ποτεί, φτάνουμε σε σημείο να χαλάνε βρύσες, εξαρτήματα κτλ. Από τη μία με χαροποίησε το γεγονός ότι έχουμε εδώ πέρα πιπυρό σωλήνα, η οποία μετά θα την κάνουμε και μια νεκροψία. Είσαι έτοιμος? Ναι. Βγάζουμε τον νηκτήρα. Από πίσω συναντάμε τα ποδαρικά, τα στηρίγματα νηκτήρους εδώ πέρα, τα οποία στηρίγματος είναι έτσι φτιαγμένα, φίλε μου. Εδώ, μην φύγεις ακόμα. Είναι στηρίγματα νηκτήρους, έτσι τα ζητάς και έχεις προσέξει πως βγήκανε εύκολα. Ναι, ήταν βιδωμένα με τα πλαστικά. Ναι, το συγκεκριμένο έχει αυτό το πλαστικό εδώ πέρα που το πιάνει και το προστατεύει εδώ πέρα. Αυτό ήταν από τη μέσα μεριά, έτσι φαντάσου. Ναι, έτσι. Πιάνει εδώ πέρα. Έχει άλλα στηρίγματα που έχουν μόνο το πλαστικό για να μην έρθει μέταλλο με πορσελάνη και από εδώ έχει μια 17 βίδα, έτσι. Ναι. Αυτή εδώ δεν την έχω ξαναδουλέψει, δηλαδή το πάσο της είναι μαζί με το τέτοιο. Ευτυχώς ο υδραυλικός δεν έχει βάλει σιλικόνη, γιατί πολλές φορές εμείς οι υδραυλικοί, επειδή δεν είμαστε σίγουροι, κοπανάμε και εδώ πέρα δυο βυζούνια, ξέρω εγώ, και γίνεται χαμός. Ναι. Φύγε, βγάλε έξω το τέτοιο. Εδώ είναι η κατάσταση που συναντάμε. Εδώ υπάρχει η μπήλια του μηχανισμού. Φαίνεται πόσο χάλια έχει φτάσει. Βέβαια δεν ξέρουμε και πόσο χρονών να είναι τώρα αυτό. Έχει διαλυθεί μέσα. Εδώ δες ρε φίλε. Ναι. Και εδώ η βρύση, ο διακόπτης δηλαδή, ας το πούμε, δουλεύει, αλλά δεν το βλέπω να στεγανοποιεί. Δεν φταίνε όμως οι διακόπτες. Φταίει η ποιότητα του νερού. Βλέπεις ότι μέχρι και οι ροζέτες σου έχουν οξυδωθεί εδώ πέρα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι φταίει το νερό, η ποιότητα του νερού. Επίσης, μάστορα, από προσωπική μου εμπειρία, μου έχει τύχει να γυρνάω το διακόπτη μου και να μην υπακούει μέσα. Ναι. Να έχω και εγώ στο μυαλό μου ότι είναι ανοιχτή, ναι, η βάνα, αλλά μέσα να μην έχει, να έχει φάει τα πάσα από μέσα. Όχι το πάσο, δηλαδή αυτός ο διακόπτης τώρα, άμα τον πιάσω, κάτσε να δεις. Συνήθως τι κάνουμε εμείς, ο διακόπτης είναι φρακαρισμένος, το βλέπεις. Ναι. Εσύ τώρα, δηλαδή το πας, έτσι είναι ανοιχτός. Ναι. Το κάνεις έτσι και νομίζω ότι έχει κλείσει. Αυτό δεν έχει κλείσει. Ναι. Έχει σπάσει το χερούλι στην προκειμένη περίπτωση και γυρνάει. Ναι. Το βλέπεις, εγώ το νιώθω ότι νομίζω ότι έχω κλείσει. Έχει κλείσει. Μπράβο. Κλασική περίπτωση βλάβης. Ναι, αλλά αυτό εμείς οι αρχάροι πρέπει να το ξέρουμε. Καλό θα είναι για μένα όταν πας να κλείσεις ένα γωνιακό διακόπτη και το βλέπεις ότι ζορίζεται, βγάζεις αυτή εδώ την τάπα που σου λέει ζεστό κρύο, έχει μία σταυροκατσάβιδη μέσα, βγάζεις το χερούλι και με μία πένσα μετά το γυρνάς αναγκαστικά. Εδώ είσαι. Αυτή είναι η βίδα, ήταν δηλαδή, και αυτό εδώ τώρα, αυτό εδώ το πάσο, βάζεις εξάρι κλειδάκι νομίζω και το γυρνάς αν θες να σώσεις τον ίδιο το διακόπτη. Για μένα καλό θα είναι και οι διακόπτες κάποια στιγμή να αλλάζονται κι αυτοί. Οι συγκεκριμένοι είναι τζιμπέριο διακόπτες, τους έχω δουλέψει χρόνια, πάντα θεωρούσα ότι είναι από τους καλύτερους της αγοράς. Αλλά τώρα το τελευταίο διάστημα που έχω έρθει σε παραθαλάσσια μέρη και κάνουμε κάποιες δουλειές σαν υδραυλικός και όχι για διακοπές, όπως και στη Σκιάθο που ήμουνα, βλέπω ότι στα παραθαλάσσια μέρη έχετε σοβαρό θέμα με το νερό, οπότε θέλουμε λίγο προσοχή και στα θερμοσύφωνα και στα μπόιλερ και στις βρύσες. Παιδιά, για μένα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, αν όχι, τι να πω για το νερό, τουλάχιστον κάποια φίλτρα, κάποια φαλατωτές, κάτι με παίρνουν φίλοι από κάτι νησιά
οι οποίοι έχουν κάτι ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχεία και μου λένε τα προβλήματα που έχουμε και τα συζητάμε από το τηλέφωνο, θέλω να πιστεύω ότι καλό θα είναι να αρχίσουμε σιγά σιγά να δώσουμε βάρος στη διαχείριση του ίδιου του νερού, φίλε μου. Ναι. Σταύρο. Σταύρο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε.